τον εμείς σαν χώρα να δεχτούμε αυτό το πράγμα. Παρατηρητές. Παρατηρητές από τη Φύρο στα ελληνικά σύνορα. Την οποία ονομάζει και Μακεδονία. Αυτό ήταν λοιπόν μια αυθαιρεσία της Frontex. Στείλαμε γράμμα στον κύριο Αβραμόπουλο. Ζητήσαμε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Μπήκανε στη θέση τους. Στο συμβούλιο που συμμετείχα εγώ, αποφασίστηκαν τα ίδια πράγματα και να έρθει η Frontex. Mm-hmm. Δεν είναι αλήθεια. Ελέγχθη, ας πούμε, άλλο στοιχείο. Πώς χτίζονται τα πράγματα. Ότι μας δίνουν 500 Eurodac, είναι τα μηχανήματα δακτυλοσκόπησης. Αυτά τα μηχανήματα. Ναι, αλλά μέχρι τη μέρα που το είπατε στη Βουλή, ότι ναι, κύριοι, δεν είναι έτσι. Τόσα ζητήσαμε, τόσα κάναμε, τόσα θέλαμε. Αυτό είναι κτλ. Μέχρι και τη μέρα ήταν ένα θόλο πράγμα. Δεν ήταν, κύριε Καμπουράκη, το έχω πει επανειλημμένα. Το έχω πει και σε συνεντεύξεις τύπου. Το έχω πει και σε συνεντεύξεις τύπου. Και είναι, δυστυχώς τώρα δεν είναι η ώρα. Σας έχω φέρει εδώ πέρα από πότε κάνουμε. 1600 άτομα έχουμε ζητήσει τον Ιούλιο, που κάναμε το needs assessment, την ανάγκη για βοήθεια. Ναι. Αυτό το οποίο έχει αλήθεια είναι ότι όντως δεν είχαμε ζητήσει πολιτική προστασία. Για να έχετε τρόφιμα, να έχετε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αυτό Κινές, είχε γίνει κουβέντες, γιατί έχουμε, δεν ήμασταν έτοιμοι να τη διαχειριστούμε. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε, είναι αμφίβολο ότι θα έρθει, αλλά όταν έρθει πρέπει να είσαι έτοιμος. Τώρα που έχουμε ένα εθνικό σχέδιο, που φτιάχνουμε αυτά τα κέντρα ταυτοποίησης, που φτιάχνουμε τα relocation camps, το ζητήσαμε και αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βάζετε τα πράγματα στη θέση τους και λέτε ότι δεν είναι ότι υποχωρήσαμε εμείς ή ότι φάγαμε ένα γκολ ακόμα, ας πούμε, γιατί λέγαμε στην αρχή όχι Frontex και τώρα λέμε ναι Frontex. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αντίθετα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Frontex πήγε μέσα στη σύγκριση να δημιουργήσει ένα καθεστώς το οποίο βέβαια σαν χώρα δεν μας συμφέρει καθόλου. Και το οποίο δεν είχε εντολή να δημιουργήσει. Και δεν είχε και εντολή. Δεν είχε εντολή. Είναι πολύ σημαντικό που βάζετε, που τα ξεκαθαρίζετε. Ναι, γιατί... να σας πω πάλι για τα Eurodac. Ότι μας δίνουν 500 και δεν τα θέλουμε. Ζητάμε 100 και μας έχουν δώσει 50, εκ των οποίων τα 12 από τη Γερμανία και 12 που μετασκευάσαμε εμείς από τον Εύρο. Ζητάμε 100 και δεν μας δίνουν. Συγγνώμη, αυτά τα μηχανήματα τόσο πολύπλοκα είναι, ρε παιδί μου. Πρέπει να τα όλη η Ευρώπη είναι αυτό και τα λοιπά. Δεν έχω ιδέα τι να σας πω. Είναι ειδικά μηχανήματα. Ναι. Και για τα Eurodac, ψηφίσαμε τώρα στο Συμβούλιο να συνδεθούν με τα αρχεία. Ξέρετε, αυτά τα μηχανήματα δημιουργούν αρχείο. Δεν είναι συνδεδεμένα. Δημιουργούν βάσεις δεδομένων το ναι, το ίδιο. Και εμείς ακριβώς για να κάνουμε σωστό έλεγχο, θέλαμε να συνδεθούν με τις αστυνομίες και με την Europol. Τώρα, ναι. Επί τη ευκαιρία, και πέρασε ναι, τώρα αυτό επί το πράγμα. Πέρασε. Αυτό τον τύπο που είχε περάσει από τη Λέρο, και έφυγε. Τον δακτυλοσκοπήσαμε, τον φωτογραφίσαμε, του φτιάξαμε χαρτιά, έφυγε. Τα δακτυλικά, τα αποτυπώματα, η φωτογραφία του, όλο αυτό. Δεν έφυγε με κάποιο τρόπο να πάει στην Ευρώπη να τον βρουν οι επόμενοι. Ναι. Η διαφορά είναι η εξής. Αυτό που λέτε είναι αυτό που είχαμε ζητήσει εμείς από την περασμένη σύνοδο υπουργών, να συνδεθούν αυτά τα μηχανήματα με τη Europol. Τώρα απλώς φτιάχνεται ένα αρχείο. Μάλιστα. Όταν σκοτώθηκε, μπορέσαν να βρούνε ότι ήταν αυτός. Αλλά το αρχείο δεν χτυπάει συνεγερμό, γιατί μάλιστα, δεν είναι συνδεδεμένο. Και ενώ εμείς, τώρα λέτε θα συνδεθεί. Ναι, ήταν δικό μας αίτημα αυτό το πράγμα. Το θέλαμε αυτό. Ναι. Αλλά να σας πω και για αυτό το πράγμα μία αδικία απέναντι στη χώρα μας. Ξέρετε, από τους 8 τρομοκράτες στο Παρίσι, απεδείχθη ότι οι 2 περάσανε τον Οκτώβριο, που ήταν μια πάρα πολύ ζόρικη περίοδο, ναι, για τη χώρα, από τη Λέρο. Και οι 2 πιστοποιήθηκαν με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν αναφέρεται σαν επιτυχία. Ναι. Και οι 2 πιστοποιήθηκαν σε μία... Λέτε. Και από τους μέσα πολλές φορές. Όχι, εντάξει. Θέλω να σας πω, δεν το λέω σαν κατηγορία. Όχι, θέλω δεν μας κατηγορία, όχι εμάς, γενικώς. Πρέπει να ψάξει κανείς να βρει τα θετικά. Αν θέλετε να σας πω αρνητικά, έχουμε πολλά αρνητικά. Τα οποία όμως προσπαθούμε να θεραπεύσουμε. Ας πούμε να σας πω ένα αρνητικό, το οποίο ελπίζουμε μέσα στο Δεκέμβριο να το έχουμε. Δεν είμαστε τόσο καλοί στη διαχείριση των ανηλίκων. Των ανηλίκων. Έρχονται πολλά ανήλικα και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι. Τώρα αυτά προσπαθούμε. Που έλεγε με αυτή την περίφημη επιστολή ο Εσθονός. Δεν έχουμε ούτε ιατρία ούτε τίποτα και πεθαίνουν τα μωρά από υποθερμία και αυτά. Ο Εσθονός, κοιτάξτε, τα μωρά πεθαίνουν από υποθερμία επειδή είναι μέσα στη θάλασσα. Ο Εσθονός έδωσε μια συνέντευξη τύπου μετά την επίσκεψη στη Μυτιλίνη, όπου συνεχάρει τη χώρα μας.
Επίσης στη χώρα μας στη Σινεχάρη, ο υπεύθυνος από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο υπεύθυνος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Έχει δίκιο αυτός ο επίτροπος. Αυτός ο επίτροπος έχει και δίκια. Είναι γεγονός ότι όταν, ας πούμε, φτάνουν σε μία ακτή, δεν υπάρχει εκεί πέρα ένα έτοιμο ιό. Αλλά η Μυτιλινή έχει 400 χιλιόμετρα. Μα δεν γίνεται αυτό τώρα. Εκεί στη Σικαμιά υπάρχει ένα ιατρείο. Ναι. Υπάρχουν ΜΚΙΟ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το βελτιώσουμε και να το διορθώσουμε. Ούτε λύνεται το πρόβλημα με το να βγει κανείς και να πει «Α, τι λέει αυτός, ξέρω εγώ, είναι εχθρός της Ελλάδας». Άρα δεν έστειλε επιστολή για μας κάνει κακό σαν χώρα. Όχι, όχι, εγώ νομίζω ότι στα συμπεράσματα της επιστολής... Ναι, αλλά μας είπε Αφρικανική χώρα, αστεία. Δεν το γράφει έτσι το γράμμα. Αλλά στα συμπεράσματα της επιστολής, εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Και στα συμπεράσματα της επιστολής πρακτικά ζητάει περισσότερη Ευρώπη. Ζητάει γιατρός περισσότερη αυτός. Βοήθεια. Γιατρός. Είναι γιατρός και από ό,τι μαθαίνω είναι αυτό που εμείς οι γιατροί λέμε καλός άνθρωπος. Καλός δηλαδή άνθρωπος. Πονετικός άνθρωπος. Τώρα, ναι. Για να πάμε στην Ιδωμένη. Για να δούμε στην Ιδωμένη τι θα γίνει και μετά θα επιστρέψουμε σε αυτά. Τώρα είπατε εσείς ότι θα δοθεί λύση. Έχουν περάσει μερικές μέρες από τα τρεις μέρες έχουν περάσει. Ναι. Θα δοθεί λύση και μάλιστα περιγράψατε έτσι μια διπλωματική γλώσσα και πιθανή χρήση βίας. Ναι, αυτό το όταν οποίο... λέτε δεν είναι βόλτα στο δάσος, ναι, ας πούμε, ναι, με λουλούδια και ναι, αυτό, αυτό ένα, οδηγεί μόνο στο ότι θα πέσει ξύλο. Ακούστε, καταρχήν να σας πω ότι κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα ώστε να μην πέσει ξύλο. Ωστόσο, μέσα σε ένα κράτος, μια κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόζει τους νόμους. Πιθανώς με λεπτότητα, πιθανώς με τρυφερότητα, πιθανώς... Εντάξει, δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά αυτό θέλω να σας πω. Δεν μπορείς να έχεις την σιδηροδρομική γραμμή κατηλημένη 10 μέρες, οφείλεις σαν κράτος να αντιδράσεις. Κάναμε κινήσεις... Το είπατε οποίες... τρεις μέρες, αλλά λύση δεν δόθηκε πάντως. Θα δοθεί, κύριε Οικονομέα. Όταν θυμόσαστε το ίδιο μου λέγανε όταν είπα και για τη Μυτιλίνη. Δόθηκε. Και για τη Βικτόρια. Δόθηκε. Θα δοθεί. Μέσα στις επόμενες μέρες η Ιδωμένη θα έχει καθαρίσει. Τι να σας πω. Και τι θα γίνουν, κύριε Υπουργέ, οι άνθρωποι που γυρίζουν πίσω. Οι άνθρωποι που... και που έχουμε εικόνα ότι είναι χιλιάδες. Δεν είναι χιλιάδες. Πώς είναι, 2-3 χιλιάδες είναι. Α, ναι. Μέχρι στιγμής είναι περίπου 1500 αυτοί που έχουν γυρίσει και περιμένουμε άλλους 1500. Ωραία. Τι θα εφαρμοστούν, θα εφαρμοστούν οι νόμοι. Οι νόμοι λένε το εξής. Ότι όσοι θέλουν να κάνουν αίτηση ασύλου, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση ασύλου και θα είναι σε δομές. Και οι Αφγανοί. Οποιοςδήποτε δικαιούται. Δεν κάνουν όμως γιατί δεν θέλουν. Πάρα πολλοί θέλουν να γυρίσουν πίσω μόνοι τους. Έχουμε συνεννοηθεί με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για υπάρχει πρόγραμμα οικειοθελούς επιστροφής. Στις χώρες τους. Στις χώρες τους. Υπουργέ, και όσο κάνανε, να τελειώσω, κάνανε, να τελειώσω και αυτό αν τόσο, θέλετε. Τόσο ταξίδι. Όταν απογοητεύεται κάποιος, κύριε Οικονομέα, δεν έχει πια λύση, τι να κάνει. Κατά την άποψή μου αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν λύση. Είναι ευεργεσία το να γυρίσουν στον τόπο τους. Ακούγεται πολύ άσχημο. Εγώ έχω δουλέψει χρόνια στην άλλη πλευρά, όπως ξέρετε. Το ξέρουμε. Και πονάω με αυτό που λέω τώρα, αλλά δεν γίνεται. Επίσης θα γίνουν και αναγκαστικές επιστροφές. Δηλαδή, απελάσεις. Απελάσεις, ναι. Συνεννοιόμαστε πάλι με τον Διεθνή Οργανισμό Μεταφορών και υπάρχουν πολλοί από αυτούς που θέλουν πια να γυρίσουν. Δηλαδή, να σας πω, προχθές στείλαμε καμιά τριανταριά, πώς στείλαμε Πακιστανούς και τους 10 τους δέχτηκαν. Αυτοί που, είναι, αυτοί η δεύτερη φορά, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Ναι. Δηλαδή, μας κατηγορούν πολλές φορές ότι επειδή είμαστε μια κυβέρνηση της αριστεράς έχουμε ιδεολογικά αγκάθια και δεν θέλουμε να κάνουμε επιστροφές και τέτοια. Εμείς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τους νόμους και να κάνουμε επιστροφές. Δεν τους δέχεται το Πακιστάν και έχουμε προβλήματα και με την Τουρκία. Όταν λέτε σε δεν αυτό... τους δέχεται, με ποια αιτιολογική βάση δεν τους δέχεται? Βρίσκουν δεκάδες γραφειοκρατικά κολλήματα. Είναι τα πια... χαρτιά τους δεν είναι καλά. Είναι σε γνώση. Σου λέει δεν είναι Πακιστάνοι καν. Κοιτάξτε, σηκώσαμε ένα αεροπλάνο με 72 επιστροφές, μας το προσγείωσαν. Κάναμε 69 επιστροφές προχτές, μας στείλαν πίσω τους 34. Η Ευρώπη σε αυτό το συμβούλιο αναγνώρισε την προσπάθεια της Ελλάδας να κάνει επιστροφές και ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να το λύσει η Ελλάδα και πρέπει να βοηθήσει η Ευρώπη. Γενικά αυτό το συμβούλιο είχε ένα πνεύμα, όχι πώς να καταργηθεί η Σέγγεν, το αντίθετο. Όλοι είπανε ότι η λύση είναι περισσότερη Σέγγεν, όχι λιγότερη Σέγγεν. Οι 30 και 50 όμως με το αεροπλάνο δεν είναι μια σταγόνα στον ωκεανό?
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είναι μια σταγόνα χιλιάδες στον ωκεανό, αλλά αν δεν ανοίξει ο δρόμος των επιστροφών, δεν μπορούμε να σηκώνουμε αεροπλάνα τα οποία τα γυρνάνε πίσω. Και το κόστος πρέπει να είναι μεγάλο σε αυτό. Το κόστος προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρώνεται μέσω του Διεθνού Οργανισμού Μεταφορών. Τα κονδύλια είναι ξεμπλοκαρισμένα. Καμία ώρα δεν έχουν να τους πάρουν πίσω. Εγώ θυμάμαι παλιότερα μια συνέντευξη μιας Πακιστανής πρωθυπουργού, της Μπούτρος πρέπει να ήταν. Ναι. Η οποία όταν της είπε τι έχετε να πείτε, μια δική μας τους έπαιρνε συνέντευξη, ναι, γιατί λέω τι έχετε να πείτε στους Πακιστανούς που δουλεύουν στην Ελλάδα. Και λέει η Πακιστανή πρωθυπουργός, τους εύχομαι καλή τύχη στη νέα τους πατρίδα. Δεν έχουμε κανένα. αλλά εδώ πέρα όμως. Οφείλει να. Και ο κύριος Αβραμόπουλος, σαν επίτροπος, ναι, μετανάστευσης, πηγαίνει, έρχεται στο Πακιστάν και το παλεύει θετικά αυτό το ζήτημα. Πρέπει να γίνουν επιστροφές. Θα γίνουν εκεί που μπορούμε να κάνουμε. Θα τις κάνουμε τις επιστροφές. Υπουργέ μου, ναι, να σας πω. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο νομίζω ότι ειδικά μετά το χθεσινό αποτέλεσμα στη Γαλλία επιδεινώνεται. Αυτή τη στιγμή σου λένε οι Σκοπιανοί. Στείλνε το φράχτη, αλλά λένε όσοι δικαιούνται, όσοι έχουν το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα, να περάσουν. Άλλο που πλακώνονται μεταξύ τους και δεν το. Εντάξει, τα αλήθεια. Οι υπόλοιποι, τι θα γίνουν. Τώρα που ανεβαίνει η Λεπέν στη Γαλλία και που γενικώς ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ευρώπη, έχω βλέπει, νομίζω θα σηκώνονται παντού τείχη και φράχτες, έτσι δεν είναι. Εάν γίνει αυτό το πράγμα, τότε το προσφυγικό θα αποτελέσει μια πολύ μεγάλη πληγή στην Ευρώπη. Ήδη αποτελεί. Θα πρέπει να αντισταθεί κανείς σε αυτό το κλίμα ξενοφοβίας. Συμφωνώ μαζί σας όμως ότι διαφαίνεται ότι οι χώρες υποκύπτουν, όπως αυτό τώρα με τη Λεπέν. Υποκύπτουν, είμαι αυτό. Εντείνεται και η ακροδεξιά ρητορία. Ή ακόμα και στη Δανία, που μπορεί να μην είναι μια ακροδεξιά ρητορία, κάθε άλλο, αλλά που είδατε ότι η ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει έναν ευροσκεπτικισμό. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα. Το στέλνουμε στην Ευρώπη και λέμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με βάση τα νομικά τους δικαιώματα, γιατί ανεξάρτητα από το συνέστημα, νομικά είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Σύμφωνα. Υπερασπιζόμαστε τα νομικά τους δικαιώματα και ζητάμε και τις υποχρεώσεις του. Ο παράνομος μετανάστης ή κάνει αίτημα ασύλου ή επιστρέφεται στη χώρα του. Μέχρι να επιστραφεί στη χώρα του, τίθεται υπό μία, εγώ το λέω, υπό μία μορφή κράτησης στα προαναχωρησιακά κέντρα. Αυτό το μήνυμα προσπαθούμε να το στείλουμε και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Ότι παιδιά, μην έρχεστε. Δεν μπορείτε να περάσετε πια απέναντι και θα αναγκαστούμε, θα μπείτε υπό κράτηση μέχρι να επιστρέψετε. Μάλιστα. Λίγο παλιότερα δεν στέλνετε αυτό το μήνυμα. Αφότου εγώ είμαι υπουργός. Δημιουργήθηκε. Όχι, εντάξει, δεν λέω για σας. Θέλω να σας πω το εξής. Δημιουργήθηκε μία αίσθηση, δεν ξέρω πόσο διαχύθηκε αυτό στους κόλπους των προσφύγων. Δημιουργήθηκε μία αίσθηση ότι εδώ πέρα τους περίμενε ένας προπαράδεισος, ας πούμε, με τελικό παράδεισο του Γερμανία. Όχι, ήταν μία πόρτα ανοιχτή. Θα σας έλεγα ότι ο πρώτος που δημιούργησε μία τέτοια αίσθηση ήταν η κυρία Μέρκελ. Μπορεί. Εάν θυμόσαστε. Με το δεύτερο είναι. Με το 800.000. Ναι. Το δεύτερο όμως είναι, κύριε Οικονομέα, και μία παρεξήγηση. Εγώ το είπα τώρα στο Συμβούλιο Υπουργών. Εμάς τα σύνορά μας είναι θαλάσσια. Δεν μπορούμε πάνω στη βάρκα να κάνουμε διαχωρισμό. Θα τους πνίξουμε. Όταν έρχεται η βάρκα, έχετε δει τα φιλμ, έχετε δει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει ούτε να υπάρχει στρατιωτική δύναμη να πει. Δεν είναι ότι εμείς τους προσκαλούμε που μας κατηγορούν. Είναι ότι μπαίνουν μέσα στη βάρκα, μέσα στη βάρκα. Όχι, δεν εντάξει. Άπαξε μπουν στη βάρκα και βγουν στα αυτά, δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λέμε ότι καταλήγουμε ότι το κοντρόλ πρέπει να γίνει στις ακτές της Τουρκίας. Να σας πω, μιας και μιλήσαμε για κόστος προηγουμένως. Η Ελλάδα έχει τα κονδύλια για να αντιμετωπίσει όλη αυτή αυτές τις ροές. Παίρνουμε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας λείπουν λεφτά. Τι γίνεται, η Τουρκία πήρε 2-3 δις. Μας λείπουν λεφτά. Πληρώσαμε κάποια χρήματα πολλά το χρόνο που πέρασε από τον προϋπολογισμό μας. Έχει αρχίσει όμως πια η εκταμίευση και νομίζω ότι τώρα που νικήθηκαν οι γραφειοκρατίες, η ροή θα είναι τέτοια. Δηλαδή εσείς αισθάνεστε, σκοντάφτετε πάνω σε αυτό το γεγονός ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μερικά πράγματα. Εγώ σκόνταψα πάνω στο γεγονός ότι υπήρχε μια μεγάλη γραφειοκρατία
Η ελληνική γραφειοκρατία κατηγορεί την ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊκή κατηγορεί την ελληνική. Κατά την άποψή μου είναι αιγενές της γραφειοκρατίας. Υπήρξε μια καθυστέρηση στην εκταμείευση. Συγχωρέστε με. Η εκταμείευση έχει ξεκινήσει τώρα. Ναι, άρα δεν έχουμε και αυτό το πρόβλημα ότι δεν θα έχουμε λεφτά. Μέχρι στιγμής από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, όχι. Και εγώ αντιμετώπισα μια Ευρώπη ευεπίφορη στο να μας δώσει χρήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα μέτρα ναι. που πρέπει. Πόσο ισχυρές είναι οι πιέσεις να έχουμε να κάνουμε κοινές περιπολίες με τους Τούρκους στο Αιγαίο? Δεν υπάρχει πια. Αυτό ήταν μια πρόταση του Γιούνκερ, η οποία έγινε, αν θυμάμαι καλά, πριν 1,5 μήνα. Αποσύρθηκε από το τραπέζι, δεν ξανατέθηκε ποτέ στο τραπέζι, αλλά παίζει συνέχεια στις εφημερίδες. Yeah. Αυτό το οποίο ήρθε τώρα μέσω της Frontex όμως, που είναι επιχειρησιακός κλάδος, είναι αυτό που σας είπα, δηλαδή να βάλουν στα σύνορά μας παρατηρητές από την Φύρο, το οποίο το απορρίψαμε, ο κύριος Αβραμόπουλος. Στα σύνορά μας από τη δική μας τη μεριά. Ναι, γιατί να παρατηρούν τη δική μας διαδικασία. Με τους Τούρκους το αντίστοιχο στα νησιά, με κοινές περιπολίες που έχει τεθεί δεν έχουν θέμα. Νόημα. Δεν έχουν νόημα, κύριε Κοντολέα. Η Frontex τι λέει? Όχι, δεν υπάρχει αυτή δεν, η πρόταση. Η πρόταση στο τραπέζι δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Υπήρξε, σας λέω, υπήρξε στον αέρα από τον κύριο Γιουνκέρ. Δύο φορές το είπε. Ναι, το είπε. Και από τότε απεσύρθη, δεν συζητήθηκε. Μετά την ευτυχή για τους Τούρκους κατάληξη των διαπραγματεύσεων και των πιέσεων που άσκησαν προφανώς όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα λεφτά που πήρανε με όλα αυτά που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρατηρείτε κάποια μείωση στις ροές, δηλαδή βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή? Νομίζω ότι θα ήταν πρόωρο να μιλήσει κανείς για αλλαγή. Είναι ο καιρός κακός, έχουμε μια μείωση στις ροές. Είμαι επιφυλακτικός. Οπότε δεν ξέρουμε αν είναι από τον καιρό. Θα σας έλεγα ότι δεν έχω ένα δείγμα ότι η Τουρκία μειώνει. Βέβαια η διαπραγμάτευση δεν έχει λήξει. Αφού τα πήρε αυτά που ήθελε. Όχι, ακόμα όχι. Δεν έχει πάρει τίποτα. Είναι στα τεχνικά μέρη, πώς θα γίνουν, τι ρισέτλα. Εντάξει. Και εμείς επίσης δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά με την Τουρκία. Oh. Έχουμε φτιάξει επιτροπές. Άρα περιμένουμε τη δέσμευσή σας ότι το θέμα της εντομένης θα καθαρίσει. Ναι. Το είπατε στη Βικτόρια έγινε. Το είπατε στο Γαλάτσι έγινε. Στην Γαλάτσι λέει... πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ναι, ναι, το ότι εμείς προβλέπαμε. Εντάξει, καθυστέρησε κανένα δύο μήνες. Όχι. Δύο μήνες είμαι υπουργός, κύριε Κονομέα. Είπαμε στον Δήμαρχο, κύριε Υπουργέ, που είπαμε μην τα πιστεύεις, θα μείνουν εκεί για πάντα. 20 μέρες καθυστερήσαμε και ήταν ένας εξαιρετικός Δήμαρχος. Αφού είπατε, εγώ περιμένουμε να δούμε την ειδωμένη. Πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Απλά θέλω να σας πω το εξής, ότι θα τη δούμε την οικουμένη, αλλά πρέπει την ειδωμένη. Ξέρετε, τα έχω πια. Πρέπει κανείς να βάλει στα υπέρ και όχι στα κατά του ότι δεν πάμε για αιματοχυσία. Βέβαια. Φυσικά. Έτσι, δεν είπε κανείς να πάρει σκοτώσει. Μα τι λέτε αυτό, τώρα. Αυτό. Ούτε να τους δίνεις υποχρεωτικά. Επομένως έχει μια δυσκολία, σιγά, αλλά σιγά. Θα λυθεί. Το τρένο θα ξανακυκλοφορήσει. Εσείς λέτε ότι ήταν 3-4 χιλιάδες και τώρα έχουν μείνει λιγότεροι. Ναι, ναι, δηλαδή αποσύρονται σιγά-σιγά. Ναι. Σιγά-σιγά αποσύρονται. Χτεσινά πρέπει να ήταν γύρω στα 1000 άτομα. Είδομεν. Σήμερα το πρωί δεν έχω. Εάν και σε αυτό έχετε δίκιο. Θα το δούμε. Ελπίζω και σε αυτό να έχω δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε. Κύριος Κουρλέτης, ο Υπουργός Πάνος Κουρλέτης, σε λίγο εδώ στο στούντιο. Ξύπνα, Βασίλη! Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε. Πολλά τα λεφτά.